πρόβλημα αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Οι κυβερνητές μας επέβαλαν απίθανη σκληρότητα μέτρα και υπό τη συνεχή απειλή του Brexit. Πολλά κοινωνικά στρώματα και επαγγελματικές τάξεις δεν θα τα αντέξουν. Υπό ομαλές συνθήκες κανένας Έλληνας βουλευτής δεν έπρεπε να τα ψηφίσει. Η κοινωνία όμως δεν θέλει τη ρήξη και το πολιτικό προσωπικό στο σύνολό του, από ό,τι φάνηκε και από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, αδυνατεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της ρήξης. Επιβάλλεται άμεσα ανασχηματισμός του κυβερνητικού συμβουλίου, επιβάλλεται άμεσα ανασύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας και νέο εθνικό διαπραγματευτικό σχέδιο και επιβάλλεται άμεσα δημοκρατική και συνενετική διαχείριση του εσωτερικού ζητήματος που έχει προκύψει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαφοροποίηση των στελεχών. Ο λαός μας σε κάθε περίπτωση έχει την αξίωση, ο περήφανος λαός μας έχει την αξίωση να ελπίζει και δεν πρέπει να τον προδώσουμε. Θα προεδρεύσετε εσείς σήμερα. Ξέρετε ότι έχω πρόεδρο. Ξέρετε ότι η επιλογή της πρόεδρου ήταν η κορυφαία επιλογή του Πρωθυπουργού και περιμένω κι εγώ να μου ανατεθούν καθήκοντα στην περίπτωση που η κυρία πρόεδρος δεν ανέλθει στην έδρα. Θα ψηφίσετε? Είπα ότι θα προτάξω την σφοδρότητα των δανειστών, την ακρότητα και την εξαλωσύνη των απαιτήσεών τους και κυρίως το ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει και δεν θέλει ρήξη. Χωρίς κυβερνήσεις πλειοψηφία στο ενδεχόμενο αυτό, τι προτείνετε να γίνει ή τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Συνταγματολογικά και νομικά μιλάω και ως καθηγητής δικαίου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολιτικά υπάρχει ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να αντιμετωπίσει και αυτό το ζήτημα. Τι πρέπει να κάνει με αυτούς που θα διαβάσουν? Δεν θα στηρίξουν. Μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της. Τα ακούσαμε πριν από τον κύριο. Κοινοβουλευτικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά πιστεύω ο Πρωθυπουργός σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την ψηφοφορία, οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες τρεις απαρίθμησα προηγουμένως.